Καλησπέρα σας από το γήπεδο Ανδρέας Παπανδρέου. Είμαστε κοντά σας για μια αναμέτρηση για το πρωτάθλημα Summer League, για την κατηγορία Master. Οι ομάδες είναι, όμως είναι η Λιμός και η Κουτ. Η Λιμός τώρα κάνει ένα τρίποντο με τον Αντωνόπουλο, τον Βασίλη, ο οποίος ήταν άστοχος. Και οι δύο είναι δύο ομάδες που είναι από το πάνω. Σκορανίδη για τους Λιμόζι, τον Βασίλη, τον Παναδονόπουλο, και θα απαντήσει κατευθείαν ο Σαρίς για τους Φου 3-3. Εκπληκτικό ξεκίνημα και για τις δύο ομάδες. Θα κάνει εδώ το λάθος ο Παναδονόπουλος και θα τελειώσει τη φάση ο Ζέκος. Μετά την πάσα από τον Εσταφόπουλο, ο οποίος έκανε και το πλέψιμο 3-5 για τους Hood. Η ομάδα η Hood έχει φορμία με αθλητικά παιδιά. Για τον Γιάννη, θα δώσει έτσι τον Αντωνόπουλο. Προς ένα περίεργο φλότερ θα αστοχίσει. Τριαντογιάννης πήρε το εξαιρετικό. Θα τελειώσει τη φάση. 5-5. Φαίνεται πως θα έχουμε ένα παιχνίδι όπου το σκοφό είναι αρκετά δυνατό. Του 3 από το Φουντ είναι εύστοχο από τον Χανιώτη. Το 5 ή 5-8, γιατί κάπως το Φουντ είναι η τυπικά φιλικινούμενη. Λίγη. Θα πλέσει τον άνθρωπο τώρα για τους Λιμόζι, για τους Λιμόζι. Με τον Στεφόβλο, ο οποίος ήταν εντελώς μόνος από την κορυφή. 5-11, time out, το πρώτο για τους Λιμόζ. Το παιχνίδι μας ξεκίνησε πάλι με τον Βασίλη τον Αντωνόπουλο. Την μπάλα για τον Παπαδόπουλο. Τριαντογιάννης τώρα έκανε το λάθος, ωραίο παιχνίδι εδώ από τον Ζέγκο. Πολύ ενέργεια εδώ, Ατσαλή, από τον Λάφκα. Και εδώ η Φουντ δεν έβγαλαν κάτι από την δεύτερη της επίθεση στο παιχνίδι. Ο Παπαδόπουλος θα παίξει ένα πίκ με τον Αντωνόπουλο, βλέπω. Θα την πάλω Τριαντογιάννης, θα σταθεί στον αέρα. Τα 11, όμορφη ενέργεια, ατομική. Στεφόπουλο τώρα να πάρει για το Σέφουτ. Για τον Χανιώτη, ελεύθερος για 3, μπάλα πήγε και βγήκε. Να βλέπεις πήρε το rebound, έστω και με μια μίνι δόση περιπέτειας. Εδώ νομίζω θα κάνει θετικό φάουλ και θα στηριχθεί. Βόπουλος, ο Ζέγκος, Νιώτης από τα 5 μέτρα, είναι άστοχος. Παπαδόπουλος πήρε το rebound, Αντωνόπουλος. Άστοχος, Στεφόπουλος πήρε το rebound, ο Ζέγκος κλασικά τρέχει στον εφηδιασμό. Πάρει την μπάσα, goal foul, στόχος την assist, Ζέγκος το καλάθι. Αμήν Χούντ είναι μια ψηλή ομάδα, έχει αθλητικά παιδιά, τα οποία ξέρουν να βάζουν και την μπάρα στο καλάθι. 7-14. Αντωνόπουλος ο Βασίλης. Έχουμε αλλάξει και πολλές τάσεις, θα σου δείξει το τρίποντο. Αντωνόπουλος ο Βασίλης, να ξέρετε, έχουν το ίδιο νόμο χέρι και το ίδιο παίχτες. Ωραία κίνηση από την baseline, από την Τριαντογιάννη θα αστοχίσει. Χανιώτης το rebound, ο Ζέγκος. Θα τρέξει μπροστά. Lay
μακριά, ας το πω, από τον Ελλάδα, δεν θα μιλήσει από πάνω, θα λέει πως σκέφτεται, το παίρνει και... Για να δούμε λίγο τι θα κάνει τώρα. Δύσκολη ενέργεια εκεί από τον Βαβουλά. Τελική ενέργεια, 9-14. Να πουλά τρίποντο από τον Φαρή για την λογαριασμό των Χουτ. Δεν θα βρει στόχο. Χώρο, Τριαντογιάννης. Οι δύο Αντωνόπουλοι βελάζουν πάρα στην περιφέρεια. Αυτοί όμως είναι ο Παχτήρης Αντωνόπουλος. Το νούμερο 4 που είναι νέα προσοχή για την ομάδα της Πριμός. Στεφόπουλος πήρε το δεξιδιάδρομο όμως. Τελείωμα του Τανάρσαλο. Βαβουλάς, ωραία, πάρει στον Αντωνόπουλο σου και ατρίσα από τη γωνία, είναι άστοχος. Ο ίδιος θα πάρει το rebound μετά το χαμένο δικό του σουτ. Βαβουλάς για τρεις, είναι άστοχος, με τσιρά του θα γίνει το rebound. Τεχόπουλος, κάνε όμως η πάσα, όμως δεν θα το δω κατώ στην εσπιρατή στην μπάλα. Πάρει το rebound, να το πούμε έτσι, 10-14. Ενιώτης, λίγο μέσα από το τρικόντου αστοχή. Θα παίξει λίγο Τριαντογιάννη, που είναι πιο δυνατός από τον Ζέγκο. Χανιώτης όμως θα τον βοηθήσει τον συμπαίκτη με την άμυνα και θα αποσπίσει το καλά. Τεχόπουλος θα πάρει το φάουλ. Ο Αντωνόπουλος θα βγει εκτός και στη θέση που θα μπει. Ήταν ο Κατσούρης και όχι ο Στεφόπουλος. Ο Κατσούρης είναι με το νούμερο 45. Δεν θα κάνω εγώ λάθος. Ο
είναι ετοιμός. Καβιλάς, θα κάνει το λάθος, Καρφούρη. Αδιαφορετικό φάουλο που είχε στο βάρος του Καβιλάς τα καλά. Και θα έχουμε δύο βολές για τους Χουτ και μία συμπληρωματική βολή. Δεν είχαν νόημα οι βολές, ενώ νόημα αγωνιστικό για τους Χουτ. Τσούρις, Ανιώτη, Ακίτρο με τον Μασουράκη, και άλλο διεκτός, Τσούρις θα κερδίσει το φάουλ και θα έχει νέα ευκαιρία για να σκοράρει από τις βολές. Αναμέτρησης από τους
βολές. 13-22 και αυτό θα είναι το τελευταίο της περίοδου. 13-22 είναι νέα για τους Hood. Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά από έτσι κάποια τεχνικά προβλήματα το παιχνίδι μας. Ο Κατσούρης σταμάτησε από εκεί που ξεκίνησε στην πρώτη περίοδο, είναι 16-27 το σκορ. Λοιπόν, νομίζω να ξεκινήσουμε. Ξεκινήσουμε έτσι, δεν νομίζω να έχουμε τίποτα στο παιχνίδι. Λοιπόν, σταμάτης, έχουμε πλάτη, ωραίο το φου, αστόχο. Rebound από τον Γιωβάνι. Φουτ, θα αποτύχουμε και από το καλάθι. Γέφυρος Μασουράκη, 16-29. Μονόπλησε κανένα μόνο στην προσπάθεια, ο Λάφτας πήρε το rebound, Κατσούρη. Για τον πάντα ξεχασμένο Ζέκο στον εφηδιασμό. Κατσούρης, ελεύθερο σου τόχησε, Ρέγκος. Γιωβάνης. Ο Ζέκος θα το πάρει το σουτ, θα το αστοχίσει. Ο ίδιος το rebound. Γιωβάνης από την κορυφή για 3. Αχ, την παραδιά του κάνει το χατήρι. Σταμάτησε το rebound. Σταμάτησε να παίξει με πλάτη τον Γιωβάνι, αν και κρατάει πολύ την μπάλα στα χέρια του. Καλάθι από τον Αντωνόπουλο τον Βασίλη, 18-29, ατομική ενέργεια, όμορφη ατομική προσπάθεια. Ο Βασίλης, 19-29. Ωραία πάθη. Ωραίο το passing game από τους Κούντ, όμως λίγο υπερβολικό. Εδώ ο Μασουράκης έκανε μια εντυπωσιακή ενέργεια, όμως δεν κατάφερε να πετύχει το καλάθι. Καντίτσας, θα περάσει, ανάποδο lay-up. Δεν ήταν η Βαλτοχαδί, Κατσούρης που τα κάνει όλα και συμφέρει, πήρε και το rebound. Φοβερή, τραφείς από την πλάτη. Ω, εξαιρετικό, πάρα πολύ όμορφο καλάθι. Με πρωταγωνιστές, τον δημιουργό Κατσούρη και τον εκτελεστή Ζέγκο. Ζέγκος πάλι στον εμβολιασμό. Μασουράκης για τον Γιωβάνι. Αυτό δεν πήγε στο καλάθι. Δεν χάσαμε κάτι. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Κάπως πιο χαλαρή. Ο
κατάκτηση στην δασική, Μαρκουτάκης. Τελείωσε όμως από τη φάση. Ο Πετράκος ήταν αυτός. Ο Πετράκος τελείωσε τη φάση, και μια τελευταία. Ήταν όμορφη η ενεργειά του. Τώρα παιδί, το καλό θα αρκεστεί σε δύο ελεύθερες βολές. Θα πάρει το σουτ. Μπάλα του κοτσίνα άσχημο παιχνίδι. Ο Μεγιώτης για τον Δαβιλά. Παίρνει μόνο από δεξιά. Η μπάλα του φεύγει. Δεν υπάρχει φάουλ όπως κοιτάει από τους διαιτητές. Και ο Ζέγκος κάνει αυτό που κάνει πάρα πολύ καλά. Τρέχει στον δυνασμό και πετυχαίνει σχετικά εύκολα καλάθια. 29-35. Ωραία ασίστε. Του Αντωνόπουλου του Βασίλη στον φιλό του, τον Σταματόπουλο. Ανιώτης δεν θα ευστοχίσει. Τώρα που νομίζω ζήτησαν οι food για να ρίξουν λίγο το ρυθμό των λιμών. Όλο αυτό συνεχίζουμε στο παιχνίδι μας. Θα βιλάσει να παίξει από μόνος με τον Γιωβάνι. Το Κατσούρης θα καταλάβει την πρόθεση του και θα στείλει την μπάλα έξω. Ζέγκος, Γιωβάνι, Πετράκος, όχι. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, Σταματόπουλος. Διαδρογιάννης.
μόλις πέρασε και είσαι το φάουλο μου, δεν υπάρχει βολές. Όμορφη ενέργεια εδώ από τον Γιωβάνι, πολύ όμορφο τελείωμα, 30-39, ανάσα για τους σκουτ. Είχαν μείνει αστέρια περίπου 2,5 λεπτά, Δαβιλάς. Κομική προσπάθεια, 32-39. Στους για τον Ζέγκο, Χανιώτης. Σχεδόν όλος ο χρόνος θα είναι για την ομάδα της Δήμος σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Λοιπόν, 32-39 για την ομάδα των Χουτ. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι μας. Ώρα δεύτερο ημιχρόνου. Λιμός με τον Ερημεγιό, με συγχωρείτε. Θα σκοράζουμε και θα πλησιάσουμε στους 5 πόντους. Εδώ θα βλέπω κάτω την μπαλά και κάτω εκεί περνάει γρήγορα γρήγορα στους Χουτ. Ζέγκος, ο Χανιώτης και στο φαλακό τον Παλαγάτο. Τέσσερα-σταρανταδύο. Παλαγάτος, ο στόχος, δεν το συνεχίζει κιόλας. Δύο-δέξι-σταρανταδύο. Ατσούρης, ωραία η ασύρ για τον Ζέγκο, αυτή τη συνεργάζονται με κλειστά μάτια. 6-4. Τριαντογιάννη, τον Λάσκα. Τελειώνει αυτή τη φάση, 38-44. Νιώστης. Και τα δύο πρώτα εύκοχα σούτ στην πρώτη περίοδο θα νιώθει ότι έχει εισηγήσει αρκετά. Τέσσερα και να που το παιχνίδι έγινε πάλι ντέρμπι. Τσούρης δεν μετράει το, η προσπάθεια προς το καλάθι. Ο
Ζάκο, δύσκολη ενέργεια, είναι εύκολος όμως. Πρώτο καλάθι. Ο Βασίλης, 42-46. Τράκος, πέφτοντας την προσπάθειά του. Ξανά, ο οποίος πάρει πολλές επιπάθειες πάνω του. Μογιάννης θα κερδίσει το φάουλ με την εκπνοή του χρόνου και το δικαίωμα για δύο βολές. Αναμέτρησης, η Λιμόνους είναι εδώ, κυνηγάει τη νίκη. Γιατί από τον Περουμελιώτη είναι εύστοχο, 46 όλα. Και τελειμάτα από τον κόλτ Πατσάκα, λογικό. Time out, νομίζω ότι είναι 46-46. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι μας, ο Κατσούρης, που έχει εξηγήσει στο δεκάλεπτο. Δεν έχω αποτελεσματικό δανειστό πρωτοενήθρονο. Είδα το για τον Γιάννη, σύμφωνα τον Πάου. Μετράει το καλάθι από τον Παπαδόπουλο, ο οποίος έβαλε μέσα τον Χανιώτη, 48-46. Παπαδόπουλος, πέρα από τώρα. Όμορφη εκτέλεση με βήμα πίσω. 48-48. Λάχος τώρα, Τσούρης, θα το πιάσουμε τώρα. Λάχος, σκληρό φάουλ. Στον Λάσκα, ποιος μάλλον θα βγει για αλλαγή.
κάνουν ένα μικρό σερί 4, μικρό σερί 6-0 και το 48-46 θα γίνει 48-52. Ο Μελιώτης για τον Χαμάτη. Ωραία καμπύλη εδώ πέρα. Την μπαλά. Ο Μελιώτης και θα πετύχει το Μελιώτη εδώ. Δεν ξέρω τι ήθελε να κάνει εκεί και χάσαμε και τη φάση. Είναι το σκορ. Λοιπόν, και συνεχίζουμε στο παιχνίδι μας. Μελιώτης. Ωραία πάσα στον Σταμάτη. Κάνει αυτός ένα φαινομενικά, όσο το μάτσο του Παπαδόπουλος κάνει ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι. Βλέψιμο τώρα. Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος. Ο Δαβιλάς είναι μην το παιχνίδι. Μάτι σας το πει. Και ο Ζέγκος πήρε το. Πήρε το ριμάουν. Εντυπωσιακή ατομική ενέργεια. Πάρα πολύ όμορφη προσπάθεια. Τέσσερα για τους σκούτ, οι οποίοι πήραν σε μια μικρή ανάσα. Μελιώτης, airball. Τι χάσαμε λοιπόν σε αυτή τη φάση, καθώς προσπαθούμε λίγο να φτιάξουμε το λίγο την κάμερα. Γκολ 50-56, γκολ φάουλ από τον Κατσούρη. Και time out τώρα που κάλεσαν οι Λιμός με το σκολέμιο στο 50-57. Τελειώνει ο χρόνος. Άλλη ένα φαινομενικά. Τετράκος, ήδη πάσα. Με την ώρα σε αυτό το μαχηράκι. 50-59. Ζέγκος,
Μπέγκος. Θα σκορπίσει. 67 δευτερόλεπτα για τη λήξη και του τρίτου δεκαλέπτου. Σταματόπουλος. Είναι μόνο με τη δύναμη να βάλει καλά το σώμα Πετράκο. Ζέγκο. Βάνι, κόψε ένα εύκολο καλάθι, Ζέγκος, κι άλλο λέει απχαμένο για το σεφούτ. Μασουράκη, πάντως ήταν γρήγορη η εναλλαγή του με τον, αν ήταν καλά με τον Ζέγκο. Καλάθι, 56-59 για τον Τελειμό, Κατσούρης. Πετράκος για 3, είναι άστοχος. Και 56-59 είναι το σκορ της περιοδού. Λιμόζ εδώ έβγαλαν πολύ ενέργεια, έβγαλαν εγωισμό και πάμε για ένα μεγάλο τέταρτο δεκάλεπτο. Η αλήθεια είναι πως υπάρχει μεγάλη ένταση στο παιχνίδι. Εμένα δεν με πειράζει αυτό, ίσα-ίσα το θεωρώ και υγιές αυτό. Όπως και δύο ομάδες θέλουν να κερδίσουν, θέλουν να πρωταγωνιστήσουν και σε αυτό το τουρνουά. Εδώ υπάρχουν Πετράκο, ήταν για τον Ζέγκο, τουλάχιστον με ρίψα κίνδυνη. Διότις, ο Πετράκος, ο Ζέγκος, σουτάκι από τα 5 μέτρα, εκεί, 56-61. Κακή πάσα εδώ, σταματώπουλος με το ζώο συγκρατεί. Ως μη γενόμενο το ότι έγινε μετά το φάουλ. Τον Χουντ, 58-61 παραμένει και η Λιμός έχει ευκαιρία είτε να ισοφαρίσει είτε να μειώσει τον από τον Μπραζίτσας, να κάνει το λάθος και να κάνει και το φάουλ. Με τον Κατσούρη, τουλάχιστον να βγάλει, να του βγάλει μια laser πάσα. Τελικά η συνεργασία των δύο παιχτών ήταν αποκαρδιωτική σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Playmaker,
4. Μεγάλο σύντο από τον μαζί με τον δεύτερο κορυφαίο παίκτη, τον Hood. Υπάρχουν εδώ βολές για τον Αντωνόπουλο. Το φάουλ στο οποίο υπέπεσε ο Αντωνόπουλος. Πολύ γρήγορα, χέρια 59-67. Μεγάλο σούτ εδώ, τεράστιο σούτ εδώ από τους Λιμόζ, 62-67. Να είναι στο 62-70. Λοιπόν, το σκορ είναι 62-70 με 6,5 λεπτά για τη λήξη της αναμέτρησης. Για να δούμε αν οι Λιμός έχουν το σθένος και την και την ψυχραιμία και τις φυσικές δυνάμεις για να γυρίσουν πάλι το παιχνίδι. Για τον Γιάννη, με τον Λάσκα, θα τον πάει μέσα. Ωραίο το κλήρα μέσα από σε μεγάλη παλαιότερη, όμως είναι 64-70. Για τον Χανιώτη, βιαστικό σου, άστοχο. Βαβιλάς, με βήμα πίσω. 67-70 ή 66-70 όπως λένε οι διαιτητές, για δύο μέτρησε, μεγάλο σουτ. Να ένα μικρό 4-0 σερί και να αλλάζει πάλι το παιχνίδι.
6-70 παραμένει και οι Λιμόκερα έχουν την ευκαιρία να πετύχουν νέο καλάθι, όλο είναι και αυτό δίποντο, ώστε να αναγκάσουν και τους Σεφούρ να κάλεσουν τα ημάτια να το σκεφτούν κάπως διαφορετικά. Τριαντογιάννης εδώ θα χρεωθεί με επιθετικό φάουλ. Για να μαθαίνετε το κέρδισε αυτό ο Ζέγκος, αν και νομίζω ήτανε. Θα περάσει, θα νιώθει, στόχος, ο Δράκος πήρε το εξωτικό rebound. Λάθος από τον Ζέγκο, θα φυλάς έκλεψε. Πα, λίγο έλθουμε να φύγει πάλι ο Ζέγκος, θα φυλάς, πήγε ανάμεσα σε πολλούς. Για τον Γιάννης συμπτωματικά η μπάλα ήρθε στα χέρια του, Παναγάτος. Να κάνει σου το Τριαντογιάννη, το στόχησε. Εδώ τα πράγματα είναι κάπως δύσκολα για τους Λιμό. Κατσούρης. Αρχοντικό καλάθι, αριστοκρατικό lay-up. Στα 6.72. Βιλάς, Τριαντογιάννη, τα Βιλάς βήματα, ναι, σε καλή άμυνα από τους Σεφούρ. Ζέγκος τώρα, στα 6.72 είναι το σκορ. Τσούρις, Γιώτσις. Λάφκας, κάνει ριβέρς, Ανιώτης, θα περάσει εύκολα τον Παναγάτο. Λάφκας θα κερδίσει την κατοχή για την ομάδα του, τέλος ο χρόνος. Για να δούμε τώρα τι απαντήσεις έχουν Λιμός. Θα μιλάς εδώ, θα κερδίσει το φάλος. Θα μιλάω όμως, δεν υπάρχουν ακόμα πολλές. Θα φυλάς,
Θα παίξουμε καλή άμυνα και εδώ νομίζω ότι σιγά σιγά ξεκαθαρίζει και η υπόθεση νίκη για τους Hood. Τράκος. Ωραία πάσα στον Λάφκα. 3 δευτερόλεπτα όμως, στις νίκες. Και αλλαγές θα μπουν οι Γιωβάνης, ο Μασουράκης και ο Στεφόπουλος για πρώτη φορά για τους Χουτ. Βέβαια θα μου πείτε εγώ τον Εκατούρη τον έλεγα Στεφόπουλο στα πρώτα 5 λεπτά, όμως κάνει λάθος με τα νούμερα. Να με συγχωρέσετε όσοι δείτε ή θα δείτε στο μέλλον το βίντεο του αγώνα. Για τον Γιάννη Λίλη λίγο έλειψε εδώ να ξεχάσει την μπάλα. Έχει κλειστεί πάρα πολύ και Ναβιλάς να πάρει την μπάλα σε μια όχι τόσο σκοτωμένη επίθεση. Ναβιλάς στο δεξί του διάδρομο. 68-74. Δύσκολο καλάθι, 68-76. Ραντίτσας. Εδώ θα κάνει το λάθος. Για το τέλος της αναμέτρησης. Στεφόπουλος. Τον τελείωσε τη φάση. Μασουράκης, Κατσούρης, Γιωβάνης. Με το βηματάκι πίσω αστόχησε. Λοιπόν, θα πανηγυρίσουμε την τρίτη τους νίκη σε αυτό το Summer League για την κατηγορία Master. Η Λιμός θα γνωρίσει τη δεύτερη ήττα της σε τρεις αγώνες. Πολλές εδώ για τον Σαβίλα. Τα έκανε όλα, δημιουργούσε, εκτελούσε, έπαιζε άμυνες, καταπληκτικός. Ο Αντωνόπουλος, για τον Γιάννη. Και έστω το φάουλ και το δικαίωμα για δύο πολλές. Γιάννης ευστοχή και σαν την βολή, 71-79. Ο Ζέγκος δεν νομίζω να κάνει επίθεση. Τι θα κάνει, θα κάνει τη φούντη επίθεση, θα κάνουνε. Ναι. Θα κάνει ο Ζέγκος, ναι, θα το κάνει το τρίποντο. Θα αστοχίσει.
Και τώρα θα την καζίσουν την μπαλά. Η Χούτπον 71-79, αυτό είναι το τελικό σκορ. Πολύ όμορφη αναμέτρηση, άκρως ανταγωνιστική. Ωραίο παιχνίδι, παρότι είναι στο Summer League που οι παίχτες γενικότερα είναι λίγο πιο χαλαροί. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Να είστε καλά.